Κύριε Δρόσο, η Μαρίνα επανδρώθηκε με δύο νέα υπερσύγχρονα οχήματα. Τα βλέπουμε εδώ δίπλα μας. Φαντάζομαι είναι στα πλαίσια των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που θέλετε να παρέχετε στους πελάτες σας. Ναι, καλημέρα. Και τα δύο οχήματα έχουμε προμηθευτεί εδώ και περίπου ένα χρόνο. Το 4x4, ο σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους πελάτες όσον αφορά στην χρήση για τη μεταφορά των τρέιλερ τους από τη ράμπα, όπως επίσης και να κάνει και όποτε χρειάζεται εξωτερικές εργασίες και να μεταφέρει εμπορεύματα που πιθανόν δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με κάποιον άλλο τρόπο. Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, το οποίο έχουμε αγοράσει αυτό και εδώ και ένα χρόνο περίπου, 1,5, εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία που έχουμε, στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στον περιορισμό των ρήπων στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτό προτιμήσαμε το ηλεκτρικό και θα ακολουθήσει και δεύτερο σύντομα. Επίσης, εξυπηρέτησε πάρα πολύ φέτος τους πελάτες που ελιμενίζουν τα σκάφη τους στην πλαγιοδότηση, διότι είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Είναι κάτι που το είχαμε εντοπίσει και είδαμε εκ του αποτελέσματος ότι βοήθησε πάρα πολύ και στην μεταφορά των πελατών και σαν σέρβις μέσα στην Μαρίνα. Ήταν κάτι που δεν υπήρχε και είχε πολύ θετική ανταπόκριση. Και όπως είπα και πριν, είναι μια ευρύτερη φιλοσοφία που έχουμε σχετικά με την βιωσιμότητα και τις βιώσιμες μορφές ενέργειας. Πέρα από το αυτοκίνητο, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ. Θα σας πω για παράδειγμα την χρήση χαρτιού. Τα συμβόλαια γίνονται ηλεκτρονικά εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν εκτυπώνεται χαρτί και δεν χρησιμοποιούμε χαρτί και στις τουαλέτες όσον αφορά ακόμα και για το στέγνωμα των χεριών. Έχουμε βάλει ειδικά μηχανήματα, γιατί σε προηγούμενα χρόνια εντοπίσαμε ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί πάρα πολύ χαρτί για να σκουπίσει τα χέρια, το οποίο είναι τελείως περιττό. Ήταν ενάντια σε αυτό που εμείς πρεσβεύουμε. Και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ο τεράστιος περιορισμός στη χρήση του χαρτιού και στη φιλοσοφία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης πλέον, ότι η Μαρίνα είναι μια πράσινη Μαρίνα και έχει ακόμα μεγάλες προοπτικές και θα συνεχίσουμε σε αυτή την λογική. Φαντάζομαι οι πελάτες της Μαρίνας όταν καταφθάνουν είναι αυτά τα δύο νέα οχήματα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και θα το εκτιμούν ιδιαίτερα στην διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους όσο μένουν εδώ στο χώρο της Μαρίνας. Ναι, φυσικά στο ευρύτερο πλαίσιο της ανακαίνησης που έχει γίνει στη Μαρίνα και θα ολοκληρωθούν και κάποιες ακόμα νέες δράσεις, θα δημιουργηθούν κάποιες νέες δράσεις, κάποιες νέες ανακαινήσεις. Είναι κάτι που σας είπα και εκ του αποτελέσματος είχαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια. Βοήθησε τον πελάτη, βοήθησε την καθημερινότητά του, γιατί ήταν σχεδόν σε καθημερινή χρήση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το πιο βασικό είναι ότι η επιχείρηση και αυτό που προσπαθούμε να καταφέρουμε είναι ότι θέλουμε να έχουμε στον πελάτη, μπορεί να είμαστε μονοπόλιο, ότι έχουμε και αντανακλαστικά. Δηλαδή, δεν μένουμε στο γεγονός ότι η Μαρίνα δεν εφησυχάζουν ποτέ. Δεν μένουμε στο γεγονός ότι η Μαρίνα είναι γεμάτη και δεν υπάρχουν θέσεις ελιμινισμού διαθέσιμες. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπετε ότι η Μαρίνα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται και θα δείτε και σύντομα νέα ωραία πράγματα.